Δεν μπορούν να χωνέψουν οι Σκοπιανοί τα τεράστια δώρα που τους δώρισε η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση με την κατάπτυστη τη Συμφωνία των Πρεσπών και ζητούν ακόμα πιο πολλά, ενώ το ίδιο κάνουν και με τους Βούλγαρους. Ο Σκοπιανός ακτιβιστής Κρύ Άγγελκοφ, ο οποίος ευρίσκεται στην Αυστραλία μαζί με χιλιάδες άλλους, ξεκίνησε κίνημα ενάντια στο νέο όνομα της χώρας Βόρεια Μακεδονία, θέλοντα κάποια στιγμή να μείνει σκέτο Μακεδονία. Ο ίδιος μέσω πρακτικών που πουλάνε στα κοινωνικά δίκτυα προτείνει στι στις λαβομακεδονικές ομάδες να δείχνουν με έναν τρόπο την αντίστασή τους στη σημερινή ονομασία του κρατηδίου, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να μείνει σκέτο το Μακεδονία. Ίσως πριν από κάθε αγώνα ποδοσφαίρου, αυστραλιανού ποδοσφαίρου handball ή rugby που παίζουν με μακεδονικές ομάδες, οι παίκτες μας να εκτελούσαν κάτι παρόμοιο με το χάκα της Νέας Ζηλανδία με τη δική μας δυνατή και περήφανη κλίση του Νίκογκα Σέβερνα Σάμο Μακεδόνια. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε αναμένη τη φλόγα ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ αυτή την παράνομη αλλαγή του ονόματός μας, ανέφερε ο ίδιος ο οποίος επηρεάζει χιλιάδες συμπατριώτες του σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με σκοπιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Βουλγαρία θέλει να αλλάξει την ιστορία των Σκοπίων απαλήφοντας τη μακεδονική εθνική ταυτότητα για να επιτρέψει την είσοδο του κρατηδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Βουλγαρία αρνείται καν την ύπαρξη της κοπιανής μειονότητας η οποία αντιμετωπίζει διακρίσεις. Με τις ενέργειές της, η Βουλγαρία συνεχίζει να ακολουθεί το παράδειγμα της Ελλάδας, η οποία μπλόκαρε για πολλά χρόνια κάθε αίτημα, ενώ με τη Συμφωνία των Πρεσπών επέβαλε το εξαιρετικά προσβλητικό όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και συνεχίζει το άρθρο «Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτές και πολιτικοί αγνοούν τις καταστροφικές συνέπειες της αναγκαστικής αλλαγή ονόματος, ταυτότητας και ιστορίας στους Μακεδόνες στα Βαλκάνια, καθώς και την εκθετική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρητορική μίσους και επιθέσεων κατά των Μακεδόνων που υποφέρουν μετά από αυτά τα γεγονότα». Η ουσία της λεγόμενης μακεδονικής σύγκρουσης είναι απλή. Κανένα έθνος δεν έχει το δικαίωμα να ονομάσει ή να αλλάξει και να ορίσει ή να επαναπροσδιορίσει ένα άλλο έθνος. Επιπλέον Βούλγαροι και Έλληνες δεν κρύβουν ότι τα αιτήματά τους προς τα Σκόπια αποσκοπούν στην άρνηση της ύπαρξης και των διώξεων των Μακεδόνων εντός των συνόρων τους, αναφέρει ανακοίνωση Σκοπιανών Εθνικιστών μεταξύ άλλων. Όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει καταρχήν εσωτερικό ζήτημα στα Σκόπια, με τη συνθήκη των Πρεσπών, απλά δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα, ενώ συμφωνία με τη Βουλγαρία απέχει πολύ ειδικά στο θέμα της ιστορίας, το οποίο θα πρέπει να παραβλεφθεί τελείως για να επέλθει συμφωνία με κίνδυνο να υπάρξει αστάθεια και σε βουλγαρικό έδαφος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.